να ασχολεί την εκδήλωση. Νομίζω σε εκδηλώσει του τύπου δεν μπορούμε παρά να πούμε συγχαρητήρια πολλά στη Fortnite, τα κανάλια Nova Sports για την προβολή, θα έλεγα, των περιφερειακών αθλημάτων όπως είναι το βόλεϊ και το πόλο. Νομίζω κάνουν πραγματικότητα αυτό το μοτό ότι ο αθλητισμός είναι ένας και προσφέρει χαρές σε πολλούς ανθρώπους με διάφορες μορφές. Είναι πόλο και μισός βολεϊμός. Νομίζω ότι είναι συγχαρητήρια, πραγματικά θερμά συγχαρητήρια, γιατί είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο με πολλές παντέρια. Για τα παιδιά που βραβεύτηκαν, τι σχολείο. Και τους MVP και τους Rookie of the Year. Ο Μιχαήλ είναι ένας αναγνωρισμένος αξίας παίκτης, έκανε μια πολύ, χρονιά, πολύ καλή χρονιά πέρσι στον Ολυμπιακό Αλεξανδρούπολης. Νομίζω δίκαια κατέκτησε το έπαθλο, γιατί έδωσε σε προοντότητα σε μια ομάδα που μέχρι την έλευσή του δεν είχε φτάσει στους φιλές θέσεις να παίξει ένα τελικό πρωταθλήμα. Και από την άλλη μεριά νομίζω ο Δημήτρης Χατζόπουλος κατέκτησε το έπαθλο του Rookie of the Year. Νομίζω δίνει αυτή η κατέξοδο επάθλο ένα προσωπικό κίνητρο στον ίδιο να προσπαθήσει να ασχοληθεί με το παιχνίδι όσο περισσότερο και την προπόνηση όσο περισσότερο μπορεί, ώστε πραγματικά να φτάσει το ταλέντο και τις δυνατότητες του να τις μεγιστοποιήσει και να φτάσει πολύ ψηλά, και νομίζω έχει δυνατότητα να το κάνει. Όσον αφορά τον Δημήτρη Χατζόπουλο, δήλωσε ότι όνειρό του είναι να παίξει στην Εθνική. Μπορεί να τον δούμε κάποια στιγμή, αν όχι τώρα, στο μέλλον, με τις δυνατότητες του. Νομίζω τα προσόντα, τα σωματικά και τα πνευματικά θα έλεγα τα έχει. Αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται να κάνει είναι καλές επιλογές, μέθοδο στην προπόνηση, χρόνο στο γυμναστήριο. Και νομίζω ότι αυτό θα έρθει από εκεί πέρα, η επιτυχία θα έρθει μόνη της. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, είναι κάτι σαν τη φλεσούρ της. Είναι και κάθε άθλητη νεαρό. Φύγουμε για το Χατζόπουλο.